Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σύφης. Και εγώ ο Νίκος από το Agent Greece. Και τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε, Νίκο? Να κάνουμε unboxing, το καινούριο MSI laptop που έχουμε μπροστά μας. Α, το GS63 VR Stealth Pro. Ακριβώς. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το laptop, μην χρονοτριβούμε. Λοιπόν. Ωραία συσκευασία, να πούμε ότι είναι mat. Αρκετά τακτοποιημένη, με το laptop στη θηκούλα του. Πάμε να τα ανοίξουμε γρήγορα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Πολύ ωραίο είναι το λάπτοπ. Εμφανισιακά, με κέρδισε. Από πίσω, τι είναι, πανινή? Από πίσω δεν ξέρω, πανινή, είναι αυτό βελούδο φάση, δεν ξέρω, βελούδινο. Ωραίο είναι. Έχουμε αφήσει ήδη τις δαχτυλιές μας, προφανώς. Οπότε θες να κάνουμε το πιο ικανοποιητικό κομμάτι του unboxing, που είναι το να βγάλουμε τη ζελατίνα. Πρέπει να τη βγάλουμε. Έλα, βάλει και εσύ λίγο χεράκι. Λίγο. Σου επιτρέπω. Και σου επιτρέπω. Αυτή η αίσθηση στο καινούριο πράγμα. Δεν θέλω να τελειώσει, ρε. Πάμε, το έχουμε, το έχουμε. Έκλεψες, άνοιξες παραπάνω από μένα. Είναι και 15 χιλιόμετρα. Είναι και 15,6 ίντσες η οθόνη, να πούμε. Πρόσεξε τώρα, γιατί αυτό φαίνεται ήδη ότι θα γεμίσει δαχτυλιές μέσα σε 2 εβδομάδες το πολύ. Μεταλλική επιφάνεια έχει, αλουμινένια. Αφήνει μια αίσθηση κρύα, ή πρέπει να είναι λίγο μεταλλικό. Πρέπει να έχει. Είναι μεταλλικό, είναι μεταλλικό. Λοιπόν. Ωραία. Ας το ανοίξουμε. Κάτι που παρατήρησα μόλις. Ναι. Το κουμπί του Power είναι εδώ, στα πλάγια. Όντως. Ναι. Α, είναι λίγο περίεργο αυτό. Πάμε να δούμε και τι υπόλοιπο έχει η συσκευασία. Ας ξεκινήσω εγώ από αυτό που είναι στη μεριά μου. Παρά την πλευρά σου. Για να δούμε. Θα πιω σκέφω τη δικιά μου. Κατά λάθος να είναι σαν κιόλας. Μπράβο. Ωπ, ένα καλώδιο βλέπω εδώ μέσα. Αχα. Το καλώδιο τροφοδοσίας για το φορτιστή. Πάρε και εδώ και το φορτιστή. Το 220. Τον υπόλοιπο. Θα το δούμε, εντάξει. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ένας απλός φορτιστής. Άστα εκεί πέρα. Ωραία. Και μαντεύω το δικό μου ότι θα έχει τα χαρτιά της εγγύησης, κάνα αυτοκολλητάκι, κάνα ευχαριστήριο γράμμα από την εταιρεία. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Το CD με τους drivers. Όντως, το 2017 έχουμε ακόμα CD. Οπ, βλέπω και εδώ κάτι αυτοκόλλητα για το πληκτρολόγιο. Ναι, τι είναι αυτά τα αυτοκόλλητα. Τα οποία είναι και μάτια, βγάλε έξω τα αυτοκόλλητα. Σίγουρα δεν είναι από αυτά που τα βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Σίγουρα. Ναι, είναι ματ. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιηθούν στο πληκτρολόγιο. Άμα... Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, άμα θα βάλεις numpad για τα σύμβολα. Είναι για τα σύμβολα, μάλλον. Καλά, θα το δούμε σε λίγο. Ας το περάξω αυτό. Μάλλον θα χρειαστεί. Εντάξει, για να δούμε τι άλλο έχει. Πρέπει να το ανοίξουμε και όλα. Το σκίσες. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, εντάξει, drivers. Quick start. Δεν τα χρησιμοποιεί κανείς το 2017. Βιβλιαράκι εγγύησης. Ωπα. Hotkey F3 Recovery. Φάξε. Τι είναι αυτό? Επαναφορά συστηματός. Ναι. Εντάξει, θα το διαβάσουμε επαναφορά μετά. Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι. Α, πάλι εγγύηση. Και, ωπα. Περίμενε, αυτό λέει notebook. Ναι, πάλι για εγγύηση. Πολύ ωραίο. Ναι, και αυτό πρόσεξε. Τι είναι? Φύλλο παραπώνων ή support. Support είναι. Εντάξει. Μικρή σημασία. Δεν μας πολύ απασχολούν. Σιγά σιγά νομίζω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε στο λάπτοπ. Ναι, ας τα βάλουμε στην άκρη τώρα όλα αυτά. Φέρε μου εδώ το κουτί. Αφέρω το λάπτοπ πάλι. Λοιπόν. Πάρε και το υπόλοιπο κουτί. Δεν τρέψε. Να πάρουμε και αυτό το κουτί. Λοιπόν, κοιτά τα κολλητάκια που δεν ξέρουμε που θα χρησιμοποιηθούν μετά. Ωραία, αφού είδαμε τα περιεχόμενα του κουτιού, πάμε να αναλύσουμε λίγο παραπάνω και το λάπτοπ. Οπότε, ξεκινώντας εξωτερικά από τις θύρες που βλέπουμε, πες μας, Νίκο, τι βλέπεις από την πλευρά σου. Λοιπόν, από την πλευρά μου βλέπω. Να το σηκώσουμε. Το Power Switch. Μία USB 2 θύρα. Μία Type-C. Πώς να την πω. Thunderbolt 3. Λοιπόν, μία HDMI output. Ναι. Και μία DisplayPort, από ό,τι καταλαβαίνω. Mini DisplayPort. Και φυσικά. Το DC Jack. Τροφοδοσία. Λοιπόν, ωραία. Τα είδαμε από εδώ. Για να δούμε και από την πλευρά σου τι γίνεται. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Λοιπόν, εντάξει, τα Jack Audio, μικρόφωνο ακουστικά.
3 επιπλέον θύρες USB 3, card reader, η θύρα του Ethernet και αντικλειπτικό σύστημα χωρίς να χρειάζεται. Μόνο για εκθέσεις, αλλά εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτάκι. Το δείξαμε δεξιά-αριστερά. Να το δείξουμε μία και από κάτω. Και από κάτω. Ναι. Για να το δείξουμε και από κάτω. Ορίστε. Λοιπόν. Το νούμερο 2, το πολύ σημαντικό, ότι είναι τα χρόνια της εγγύησης. Εντάξει, είναι η Nvidia GeForce, προφανώς το κολλητάκι, HDMI. Βλέπω εδώ πέρα 3 ανεμιστηράκια τα οποία είναι για ψήξη. Ωραία είναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Φτάνουν τα πολύ σημαντικά μπλα μπλα. Πάμε να τα ανοίξουμε κιόλας, που είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι του. Λοιπόν. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο design. Πληκτρολόγιο SteelSeries. Πάρα πολύ ωραίο. Α, ναι, πληκτρολόγιο SteelSeries. Λοιπόν, για αρχή βλέπουμε, εντάξει, το VR Ready, το οποίο το ξέραμε ήδη από το όνομα. Την κάρτα γραφικών. Βλέπουμε την 1060 που πρακτικά μας αφήνει να είναι VR Ready το laptop. Που είναι κιόλας στα 6 GB RAM. Ωραίο είναι. Καλή είναι γενικά. Παίζει και σε ultra όλα τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Οπότε μετά βλέπουμε τον SSD, τη Thunderbolt θύρα που είπαμε πριν. Τον τριπλό ανεμιστήρα. Τη μεταλλική κατασκευή του laptop. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ό,τι υποστηρίζει SteelSeries πληκτρολόγιο, τον επεξεργαστή. Ναι, πρακτικά σου κάνει και διαφήμιση το πρόγραμμα για να μπορείς να το ρυθμίσεις όπως θες. Με RGB φωτισμό να πούμε το πληκτρολόγιο. Ναι, θα το δούμε καλύτερα τώρα αυτό. Βλέπουμε και τα ηχεία εδώ πέρα, τα οποία πρέπει να είναι surround, έτσι. Λογικά. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω είναι surround. Αν και δεν μας το λέει κάτω. Α, resolution audio, ναι. Hi-Fi πρέπει να είναι surround. Ωραία, ας ανοίξουμε. Αν έχει μπαταρία, ελπίζω να έχει μπαταρία. Πρέπει να έχει μπαταρία. Τι πάει να πει πρέπει, γιατί πρέπει. Περίμενε, μήπως θέλει πιο δυνατό το κουμπί. Α, για πάντα το σύμπτω. Τέλεια. Τον πάνω. Λοιπόν. Βλέπω κόκκινο φωτισμό, δεν βλέπω RGB. Για να δω. Θέλω RGB. Θα έχει σίγουρα RGB γιατί το λέει. Μου το υποσχέθηκε, το λέει. Ψεύτη. Οπ, δεν το λέει. Οπ, δεν το λέει. Spoiler. Μου το υποσχέθηκε. Εγώ βλέπω κόκκινο. Λοιπόν, άνοιξε. Αυτό ήτανε. Πάρα πολύ. Τεχνολογία SSD, 2017 πλέον. Πω. Αρχίζω και το ονομάζω. Λοιπόν, τελικά έχει όντως RGB φωτισμό. Στο είχα πει. Κυριολεκτικά RGB. Ναι. Κόκκινο, πράσινο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε. Οπα. Α, ναι, δεν έχει Windows button από αριστερά και μπερδεύομαι συνέχεια στο shortcut. Πάμε να δούμε και λίγο πόση RAM έχει. Γιατί δεν είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει 16 GB RAM. Εντάξει, DDR4, φανώς. Να πούμε, εσύ το θεωρείς υπερβολικό που έχει 16 GB RAM. Όχι, σίγουρα. Ειδικά αφού προορίζεται και για multi-monitor laptop, θέλουμε αρκετή RAM. Να μπορούμε να έχουμε ανοιχτές εφαρμογές, πολλές. Φυσικά, η 7 επεξεργαστής. Αυτές που είπαμε. Το 6700. Ναι, στα 2,6 GHz. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο και την ανάλυση της οθόνης. Να δούμε αν είναι 4K 1080. Αλλά νομίζω ότι με αυτά τα specs πρέπει να είναι 4K. Και ναι, ναι είναι 4K. Είναι 4K, ωραία. Οπότε, αφού τελειώσαμε, ας δώσουμε ραντεβού με τα παιδιά στο IGN Greece για το αναλυτικό review, που θα δοκιμάσουμε όλα τα βαριά παιχνίδια το laptop. Για την ώρα, αυτοί ήμασταν. Ήμουν ο Νίκος. Ήμουν ο Σύφης. Και ραντεβού στο IGN Greece για περισσότερα review.